Μια νέα ουκρανική επίθεση με ντρόουνς η Τρίτη μέσα σε 3 ημέρες φαίνεται να πραγματοποιήθηκε κατά της Μόσχας, αυτή τη φορά σε αποθήκες πυρομαχικών στο προάστιο του Οντιτσόβο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της πρωτεύουσας. Στο Ντίτσοβο βρίσκονται πολλές στρατιωτικές βάσεις και αποθήκες πυρομαχικών όπως και οπλικά συστήματα. Κατά τις βραδινές ώρες ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί σε έκταση 2.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια τεράστια στήλη καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό της περιοχής. Τα αιτία της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα από τις επίσημες ρωσικές αρχές, αλλά οι Ουκρανοί αναφέρουν πως πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων με τη χρήση ντρόουν. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι αυτή τη στιγμή.